Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24. Σήμερα δεν είναι εδώ Σταύρος Κόλκας. Σήμερα δεν είναι εδώ Στέργιος Αναστασιάδης. Είναι εδώ όμως ο Νίκος Μοσχοβίτης φυσικά. Ωραία, πατζής, έτσι. Ρε φίλε, εντάξει, σου κάνουμε τόσο καλό καλωσόρισμα. Σωστά. Όχι, καλωσόρισμα. Σωστά. Όχι, σωστά. Όχι. Σε προανήγγειλα, δεν, ωραία. Δεν είχα εύκολο πρωινό γι' αυτό. Γιατί? Δεν είχα εύκολο πρωινό, δεν είχα. Ήταν δύσκολο. Νίκο Μοσχοβίτη. Ήταν δύσκολο πρωινό. Είναι τόσο εύκολο αυτό το διήμερο και πάλι. Ναι, απλά. Οκ, okay, δεν διαφωνώ με όλα αυτά. Απλά το πρωινό μου ήταν λίγο δύσκολο, γι' αυτό θα βρω του ρυθμού. Γιατί γίνεται, αγάπη Γαβριλίδου. Όλα μια χαρά. Τι θα κάνουμε εμεί εδώ σήμερα δύο ώρε, για πε. Κοίτα τώρα. Θα κάνουμε το κουμπί του ΠΑΟΚ 24. Ναι, θα πούμε και το μεγάλο ΠΑΟΚ. Ναι. Που είναι τώρα καθοδόν για την Βουδαπέστη. Mm-hmm. Ναι, καθοδόν, γιατί νομίζω 12. Σε εισαγωγικά καθοδόν, αγάπη. Βέβαια, ακόμα βλέπω. Ανεβαίνουν σέλφις. Ναι, οπότε μάλλον δεν έχει πετάξει ακόμα η αποστολή. Ήταν να πετάξει 12. Αυτές είναι τα προνόμια της άπλας. Όταν είσαι με το δικό σου αεροπλάνο. Ναι. Ωραία, μπορεί να λέω ότι πετάμε 12 η ώρα για παράδειγμα και να φύγει το αεροπλάνο και 12.30. Δεν έγινε κάτι. Κάτι έλεγε ο Στέργιος. Ναι. Ότι πλέον μπορείς και στον αέρα να έχεις ίντερνετ. Λες να κάνουν κάτι τέτοιο. Κοίταξε, αυτό σίγουρα γίνεται στις υπερατλαντικές πτήσεις. Ναι. Δηλαδή τώρα... δεν γίνεται τώρα στις δικές τους. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μπορεί ο πρόεδρος να έχει βάλει το τσάρτερ και αυτή την. Πολύ πιθανό. Τη δυνατότητα. Πολύ πιθανό είναι αυτό. Θα το ρωτήσουμε. Ναι, okay. Αν και δεν νομίζω ότι θα τους προλάβουμε να τους έχουμε. Πολύ δύσκολο, αφού δεν έχουν φύγει κιόλας ακόμα. Δεν νομίζω ότι σήμερα θα τους έχουμε στον αέρα. Ναι, λογικά όχι. Μέχρι τις 2. Αλλά. Προσγειώνω στην όμορφη Βουδαπέστη, έτσι. Ναι. Πόση ώρα είναι αυτό το ταξίδι, Νίκο, εσύ που ξέρεις έτσι από αυτά. Εγώ που είμαι πολύ των ταξιδιών γενικότερα. Ναι. Λόγω και της δουλειάς, δηλαδή που ταξιδεύω πάρα πολύ. Ναι. δεν είναι κανένα δύο ώρο. Είναι τόσο που να είναι πάνω κάτω. Και από ό,τι έβλεπα είναι μία ώρα διαφορά. Αν σκεφτείς ότι για να φτάσει μέχρι πάνω Γερμανία, που είναι και τέρμα πάνω, ένα Αμβούργο, αν θυμάμαι καλά, ήταν 2,5 ώρες, στη Βουδαπέστη μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και πιο λίγο. Να είναι 1,5. Κάπου εκεί 1,5 με 2 ώρες εκεί πέρα μέσα να είναι λογικά. Ναι. Δύσκολο να το ξέρουμε. Βουδαπέστη, όχι, λογικά δεν θα προλάβουμε. Όχι. Αύριο. Αν δεν φύγα, δηλαδή, για να το προλαβαίνουμε, θα πρέπει να φύγουν 12 παρά να ξεκινήσει. Θα πρέπει να πούμε, έχουμε να βγούμε στο ΠΑΟΚ 24 μέχρι τις 2. Νομίζω ότι κατεβήκανε 1,5, ωραία, για να κάνουμε δουλειά, δεν νομίζω. Θα τους έχουμε αύριο στον αέρα. Δεν πειράζει. Αλλά και στην πορεία της ημέρας, παιδί μου, στο Λίμπερο. Okay. Απλά εμείς δεν θα το προλάβουμε σήμερα για τον Σταύρο και τον Στέργιο. Τώρα από εκεί και πέρα, πέρα από το αυριανό παιχνίδι προφανώς με τη Βίντι, μονοπολί το ενδιαφέρον. Νίκο Μοσχοβίτη, είχαμε μπάσκετ χθες. Θα μας τα πεις όλα. Ναι. Βλέπω ότι όντως λαός ανέβηκε στη κεντρική Ευρώπη. Φυσικά. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα είναι πιο λίγοι. Περίμενα να είναι καμιά 20-30. Αλλά χθες τον μπάσκετ είχα μια εκατοστή. Ναι. Και σκέψω ότι από την εκατοστή, ναι, μεν ήταν περίπου 50-60 που είναι από γύρω-γύρω, mm-hmm. έτσι, αλλά η μισή ήταν που ξεκίνησαν ο δικός. Όπως μας είπε χθες ο Στέργιος που κάτι φίλοι του θα σε 3 ώρες ήταν τα Βελιγράδι με το αυτοκίνητο. Λογικά το αυτοκίνητο είναι το Mad Mobile. Έτσι, κακά, πατάς μία και μέσα σε 2 ώρες μου έρθασε Βελιγράδι. Πόση ώρα είναι το Βελιγράδι? Με καλή ταχύτητα, ναι. Με καλή ταχύτητα. Δεν σου λέω να πηγαίνει αργά. Ναι. Που κάποιοι φίλοι που πήγαν πρόσφατα πήγαιναν αργά. Με καλή ταχύτητα είναι 6-6,5 ώρες. Α, ωραία. Αλλά τώρα, το κάνεις και 3. Οι φίλοι του Στέργιου, ναι. Έτσι, που προφανώς έχουν κάποιο υπερεξελιγμένο αυτοκίνητο, ναι. Σε 3 ώρες και βράδυ κιόλας. Ναι, ναι. Και βράδυ έχει τα Σκόπια, έχει μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Έχουνε. Έναν υπερσύγχρονο δρόμο. Φάει ένα μισά ώρα, φάει μία ώρα, αλλά όχι 3. Ναι, να σωστά. Πες 4 ώρες. Πες θα κάνουν 5 ώρες. Ναι, ναι, ναι. Okay. Πάντως όντως έχει κόσμο που ξεκίνησε. Το βόλεψαν έτσι για να πάνε και ο δικός, που μετράει το δικός είναι η αλήθεια, για όσους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και παρέα έτσι καλή για να ξεκινήσεις και να ανέβεις. Ρε παιδί μου, έχει καλή φάση όμως. Είναι καλή φάση. Άμα η παρέα είναι καλή, ναι. Έχει καλό χαβάλε. Και βλέπεις τώρα ότι κάποιοι σου λέει: παίζουμε Πέμπτη, ωραία. Θα φύγουμε μια μέρα πιο πριν, αντί να φύγουμε, ξέρω εγώ, Τρίτη, θα φύγουμε Δευτέρα. Ναι. Να πάμε και σε εκείνα τα παιδιά από εκεί. Καλά, αυτό ναι. Έτσι. Αλλά... Όπα, θα πάω τώρα. Δηλαδή. Πιστεύω ναι. ότι είχαν βάλει στο GPS την πόλη. Ωραία. Και έλεγε κάθε και λίγο το GPS, το σήμα σας έχει χαθεί για να βρει την όπαβα, ας πούμε. Okay. Αλλά βλέπεις ότι ο λαός. Ωραία. Εκτός έδρας, εκτός έδρας ο λαός παραδίδει μαθήματα. Εκτός έδρας. Ναι, ρε, εσύ, αυτό που είναι φοβερό. Πάντα. Είναι φοβερό. Ναι. Και οι ομάδες, ειδικά οι ποδοσφαιρικοί, εκτός έδρας στην Ευρώπη, ναι. επίσης και αυτοί παραδίδει μαθήματα. Πέρσι, στο μπάσκετ πάλι στη Γερμανία ήταν. Που γίνονταν ο χαμός. Στη Γερμανία έχει πολύ κόσμο που είναι εκεί. Έχει πάρα πολλούς συνδέσμους. Έχει πολλούς μονομένους και όλα αυτά. Βλέπεις εδώ το μπάσκετ, παρακαλάς να έχει 2.000 στο παλατάκι. Ναι, ναι. Και βλέπεις τα εκτός.
Και χθες η Όπαβα είναι τούμπα, κανονικά. Σκέψτε λίγο και για τους παίκτες τώρα αυτό πώς μπορεί να είναι. Ναι, και ειδικά για κάποιους που δεν ξέρουν ναι. ή που δεν το έχουν. Που μπορεί να ήρθαν τώρα και μέχρι ναι. στιγμής στο okay. παλατάκι είναι, να μην είναι έχουν κάτι έχουν εντυπωσιακό. Ναι, ναι, είναι δεν εντυπωσιακό. Είναι πολύ περίεργο. Ναι, είναι δηλαδή σου λένε πού ήρθαμε, ρε παιδιά. Παίζουμε εκτός και έχουμε κόσμο, έδρα. Στη Τσεχία τώρα που κάναμε ναι. για να φτάσουμε 10 ώρες για να γυρίσουμε να κάνουμε άλλες τόσες, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Και εδώ πέρα έχει 100 τρελούς οι οποίοι φοράζουν 40 λεπτά. Τι και να σκέψω πόσο περίεργο θα τους είναι. Ειδικά στους καινούριους που δεν έχουν δει, ας πούμε, το παλατάκι γεμάτο ακόμα. Ναι, ναι. Σωστά. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Επίσης σήμερα έχουμε βόλεϊ. Α, έχει και βόλεϊ σήμερα, ναι. Τι ώρα είναι αυτό. Τι ώρα είναι. Σήμερα παίζουμε αυτούς τους Good Volleys Frankfurtis, πώς τους λένε. Πέντε εισιτήρια λοιπόν. Πω, με τρελάρ και το αφεντικό. Είδηση τελευταία στιγμή. Μαριλή... Ανέβασε μουσική. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ κάτι βόλεϊ Φραγκφούρτη σήμερα. Καλά, δεν τα λέω. Δεν θυμάμαι την ομάδα πώς τη λένε. Όχι, για τον Πανετολικό. Για τον Πανετολικό. Άντε, ρε Μαρίλη. Δεν ξέρω αν σου παρομιλάω για βόλεϊ, μου χαλά τον ιρμό μου. Πέντε εισιτήρια λοιπόν για το ΠΑΟΚ Πανετολικό. Την ερχόμενη Κυριακή, σωστά. Έτσι, μπράβο. Πέντε και τέταρτο. Πέντε και τέταρτο. Πολύ ωραία. Καλή ώρα. Κυριακή. Πώς τα. Πού έφυγε. Τηλέφωνο, τι κάνουμε. Εμείς επιλέγουμε. Μηνύματα. Μηνύματα. Γράφετε να βάλω quiz, δηλαδή. Θα βάλουμε quiz, γιατί άλλοι δεν θέλουν εσύ. Τους παρακαλώ κάθε μέρα. Τι χρώμα μπλούζα φορά η Αναστασία σήμερα. Άρεσε μου, έκανε και πολύ κόμμα. Τώρα πότε το βρει ο κόσμος. Νόμιζα ότι ήταν μαύρο, αλλά. Τι χρώμα είναι. Σιγά μην είναι και. Ποιο το βρει αυτό, ρε. Εγώ άλλο έχω στο μυαλό. Το κουδουνάρι έχουμε τέτοιο. Έχουμε ακροατή. Είναι όχι, δύσκολο είναι... quiz. Ναι, απλά είναι και αδύνατο quiz. Δηλαδή, ποιο θα το βρει αυτό το πράγμα. FM και ενώ το μήνυμά σου το 5526 και το ονοματεπώνυμό σα βασικά. Έτσι. Για να βρούμε του 5 νικητέ που θα πάνε την Κυριακή να δουν ΠΑΟΚ Πανετολικό. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε έχουμε και το βόλιο σήμερα. Την ομάδα, αρέσει, τώρα. 6 και μισή. Λέγεται. Πώ λέγεται, θα συναντήσει. Κάτι good volleys. Βόλεϊ. Περίμενε. Η BBSK ήταν η προηγούμενη. Ναι. Και αυτή λέγεται. Κάτι με Frankfurt έχει εσύ. Ναι, Frankfurt κάτι. Δεύτερο εδώ. Δεν το έχει. Δεύτερο. Πάω και εφόσον προκριθεί. Το ξέρουμε, ρε Ραφαήλ, αν θα γίνει. Με ποιον παίζει, δεν ξέρουμε. Πάνε σε άλλο. Ο προπονητής Frankfurt. Frankfurt λέει, εντάξει, το καθάρισε. Έτσι δεν λέμε, ρε φίλε. Frankfurt, τελείωσε. Εντάξει. Έτσι δεν λέμε, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Okay. Η πρώτη που θα γίνει μέχρι το πάω κόντρα στη Frankfurt βλέπω εδώ, άρα το κρατάμε. Στις 5, λίγο νωρίτερα. Κάπα 19 ναι. Στην Τούμπα με τη Μίνσκ με ελεύθερη είσοδο. Οπότε αξίζει και εκεί όσοι έχει διάθεση να πάτε. Έλα. Πρώτη φορά είδα. Όχι ελεύθερη είσοδο, δωρεάν εισιτήρια. Ναι, αυτό το είχαμε επίσης μια πορεία χθες. Γιατί να δώσεις άμκα και ταυτότητα, νομίζω. Ναι. Αλλά να μην πληρώσεις. Ναι, δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι ελεύθερη είσοδο. Είναι ελεύθερη είσοδο. Μπαίνεις, πας, προχωράς την πόρτα. Ναι, αυτό είναι δωρεάν. Ναι. Εδώ τώρα έχει ένα εισιτήριο το οποίο έχει μηδενική τιμή προφανώς. Ναι. Και έχει πάνω το όνομά σου και το άμκα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως για να μπαίνει ταλαιπωρία λόγω του Πάουκ μένει πίσω. Δεν ξέρω γιατί. Σαν τιμωρία για όσου θέλουν να πάνε και δεν πήγαν στην Ουγγαρία. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Okay. Στις 5 όμως στην Τούμπα. Mm-hmm. Οπότε και εκεί καλό είναι. 1-2-3 οι θύρες θα είναι ανοιχτές. Ναι. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να πάει και στην ΚΑΠΑ 19. Γεμάτη μέρα δηλαδή και σήμερα, Γκάμπη Γαβριλίδο, έτσι. Παράπονο ναι. δεν έχουμε και μεσοβδόματα και Σαββατοκύριακο. Δεν μας λείπει κάτι. Το καλό είναι ότι η συνέντευξη τύπου του. Η συνέντευξη μάλλον του Πάουκ είναι στις 8 παρατέταρτο. Αργά. Ναι. Ναι. Ή 7 και 4, περίμενε. Γιατί 8 πρέπει να είναι η προπόνηση. 7 και 4 είναι, άρα, 7 και 4 θα είναι. Η συνέντευξη τύπου. Και των Ούγγρων είναι πιο νωρίς. Δεν θα προλάβουν τα παιδιά μας να είναι εκεί. Καλά, είναι δυνατόν. Το περίεργο θα ήταν να προλάβαιναν. Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα ήθελαν, αλλά δεν προλαβαίνουν. Όντως. Όντως όμως δεν προλαβαίνουν. Οπότε ναι, να πούμε ότι κάπου 19 θα μεταδοθεί ζωντανά και από το ΠΑΟΚ TV. Α, μάλιστα. Οπότε όσοι δεν πάνε θα μπορούν να το δουν έστω από εκεί. Η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ είναι στις 7 και 4, ναι. Προπόνηση στις 8. Της ΒΙΝΤΙ η συνέντευξη τύπου είναι στη 1 και η προπόνησή τους είναι στις 5, αλλά στο προπονητικό τους κέντρο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα. Μάλιστα. Θα είναι εκεί η δική μας, αλλά θα έχουμε μέσα του ΠΑΟΚ 24 ενημέρωση. Ο Μάσκου είναι αυτό το παιχνίδι, θα πούμε μετά βέβαια. Είναι. Είναι. Ναι. Είναι. Έτσι όπως έγινε η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, άμα τους είχες κερδίσει τώρα αυτούς. Θα ήσουν πιο. Θα ήσουν πολύ άνετος. Δηλαδή, ναι. δεν σε χαλούσε για το Χ αύριο, άμα έχεις κερδίσει η Τούμπα. Δεν σε χαλούσε, αλλά τώρα. Κοίτα και τώρα. Με συνδυασμό. Είναι σημαντικά νίκη... τα 4 γκολ που έχεις βάλει στην Πάτε Μπόρσο. Ναι, και με νίκη, ας πούμε, τη Τσέλσι, που το λογικό αυτό είναι. Επειδή τη Μπάτε αύριο. Ναι. Πάλι εσύ με το Χ. Όχι, με το Χ δεν είναι στο χέρι σου. Να κερδίσεις, πρέπει να κερδίσει. Ναι. Πρέπει να κερδίσει. Δεν είναι στο χέρι σου. Μεταξύ, η Βίντι με αυτή την νίκη που έκανε σε Τούμπα. Έχει μπει για την πρόκριση, ρε παιδιά, δηλαδή. Ναι. Τι να πω. Τι να πω. Φοβερά πράγματα. Οκ. Okay. Θα τα πούμε μετά το πρώτο διάλειμμα αυτά για τα
τα αγωνιστικά, τι περιμένουμε να δούμε. Γενικά λίγο νομίζω ότι το πρόγραμμα κάπως χαλαρώνει. Δεν χαλαρώνει όταν θες να είσαι πρώτος και να κάνεις νίκες διαρκώς. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έχεις να πας να παίξεις στο Καραϊσκάκι με τα Καπάκι. Κοίτα, ή δεν έχεις παιχνίδι με τον Άρη, ας πούμε. Ναι, δεν έχεις. Με την ίδια λογική πρέπει να δεις τα παιχνίδια, αλλά είναι λίγο πιο βατό πρόγραμμα από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι, με βάση τους αντιπάλους, ναι. Αλλά ότι έχεις τώρα την Πέμπτη, αύριο την Βίτη, Κυριακή στην Τούμπα με τον Πανετολικό. 14 νομίζω είναι Τετάρτη. Είναι του κυπέλου που έχει μείνει από την προηγούμενη εβδομάδα με τον Χοτέλ στην Κρήτη. Τότε είναι που έχει διακοπή. Ναι, είναι μέσα διακοπή. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι ελεύθερο. Και μετά επιστρέφοντας από τη διακοπή, έχουμε Ξάνθη στην Τούμπα. Κάπου εκεί είναι η Τσέλσι. Είναι πιο αργά. Νομίζω μπορεί να είναι και. Πιο αργά. Δεν ξέρω. Γενικά, δεν το έχω μπροστά. Άμα το δεις με ονόματα αντιπάλων, ειδικά στο πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει λίγο ρε παιδί μου πιο normal παιχνίδια. Που οκ, πάλι έχει την πίεση τη νίκη και όλα αυτά. Εντάξει, αλλά δεν είναι ΑΕΚ, ας πούμε, Ολυμπιακός, Άρης, ξέρω εγώ, Ατρόμητος. Ναι, όχι, εντάξει. Και επίσης, εντάξει, είναι αλλιώς να παίζεις μέσα στο Αγρίνιο, που έχει πιο δύσκολο αποστολή. Αλλιώς στην Τούμπα, ή ας πούμε με τη Ξάνθη που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Την έχει στην Τούμπα. Πάλι την έχει στην Τούμπα, ρε παιδί μου. Εντάξει, παραδοσιακά και τη Ξάνθη στην Τούμπα, όταν την κερδίζει, σου βγαίνει ψυχή από το στόμα για να την κερδίσει, έτσι. Απλά το λέμε γιατί. Δεν θα. Στο μυαλό του Λουτσέσκου, εγώ νομίζω ότι είναι πάντα το μάτς του πρωταθλήματος πρώτα και μετά το ευρωπαϊκό. Απλά επειδή τώρα όπως έγινε η κατάσταση. Πρέπει να το πάρεις το ευρωπαϊκό. Πρέπει να το πάρεις το ευρωπαϊκό αύριο. Νομίζω ότι ίσως αύριο να δούμε. Να μην δούμε το rotation που κάνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι τώρα. Όχι. Και να δούμε ένα πιο μικρό rotation με τον Πανετολικό. Κοίτα, αυτό που βγαίνει σε πρώτη φάση είναι ότι δεν θα δούμε πολλές αλλαγές. Δηλαδή, άμυνα. Καλά, όχι, και ότι κέντρο... αλλάζει, όχι ότι αλλάζει. 7 παίχτε σε κάθε παιχνίδι ο Λουτσέσκου στην Ευρώπη, έτσι. Θα είναι απλά επιλέγει κάποιε φορέ, ναι, να δώσει, ας πούμε, να παίξει ο Τόσκα, λέω για παράδειγμα, αντί του Βιερίνια. Σε ποιο μα θα λείψει ο Μάτος? Την Κυριακή. Και ναι, άρα θα παίξει σήμερα και θα παίξει την Κυριακή, οκ. Okay. Ναι, και την Κυριακή λογικά θα πάει ο Βιερίνια δεξιά και Τόσκα αριστερά. Ωραία. Μάλλον κάπω έτσι θα το δούμε. Ναι. Για σήμερα, για αύριο πάντω, όπω φαίνεται, οι αλλαγέ ουσιαστικά θα είναι μεσοεπιθετικά και πάλι. Mm-hmm. Δηλαδή άμυνα. Και κέντρο με Κάνια και Βέρμπλουμ δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Ερωτηματικό φυσικά στο τέρμα, γιατί ο Πασχαλάκης μένει ταξίδεψε. Που τον βλέπω λίγο ανεβασμένο γενικότερα. Τον άφηνες έξω τώρα αύριο από το Σάχοφ. Να παίξει 60 ο Σάχοφ, 30 ο Βέρμπλουμ. Δεν νομίζω. Ή 60 ο Βέρμπλουμ, 30 ο Σάχοφ. Δεν νομίζω ότι για αύριο θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Για να έρθει τη Κυριακή, δηλαδή ο Μαουρίσιο, όπως είπε ο Λουτσέσκου, είναι να επιστρέψει. Μαουρίσιο... Είπε ότι, αν θυμάμαι καλά, πριν καμιά εβδομάδα είχε πει ότι με τον Πανετολικό είναι πιθανό να είναι στο group. Ναι. Και στο μάτς κυπέλου να είναι έτοιμος να παίξει. Ναι. Κάπως έτσι το είπε, νομίζω. Και αυτό είναι και το λογικό. Ναι. Ταξίδεψε κι αυτός βέβαια. Ταξιδεύει δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά πολύ δύσκολα θα τον δούμε. Δεν νομίζω ότι έχει μηδαμινές πιθανότητες να αγωνιστεί. Mm-hmm. Είναι και ο Πασχαλάκης μαζί με την ομάδα. Νομίζω σήμερα θα φανεί κι αυτός σε τι κατάσταση θα είναι και το αν θα παίξει ή όχι. Ναι. Έχει μπει και αυτό. Γενικά η αποστολή είναι 21 άτομα, οπότε νομίζω ότι τους πήρε παραπάνω άτομα μαζί του και θα κοπούν οι τρεις τελευταία στιγμή ανάλογα και με το ποιοι θα μπορούν να είναι διαθέσιμοι. Δηλαδή, αν ο Πασχαλάκης είναι καλά, μπορεί και να παίξει. Ο Μαουρίσιο είναι εκεί, αλλά δεν νομίζω να είναι τελικά στον πάγκο. Mm-hmm. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Και ο Χατσερίδης είναι κανονικά. Οπότε νομίζω ότι από εδώ και πέρα περιμένουμε απλά σήμερα να δούμε τι θα πει και ο Λουτσέσκου το βράδυ, γιατί mm-hmm. όπως και να έχει, αν και πάντα αυτές οι συνεντεύξεις τύπου πριν από τους αγώνες είναι τα ίδια και τα ίδια, νομίζω ότι πάντα ο Λουτσέσκου έχει ένα ενδιαφέρον. Πάντα όταν μιλάει ένας πρωταγωνιστής έχει ενδιαφέρον, ναι. Ό,τι και να πει. Έχει κάτι, έχει να πολλές πει πάντα, φορές, έχει να δώσει. Πολλές φορές λέει τα κλισέ, αλλά κάποιες από αυτές εξηγεί κάποια πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν όλοι και είναι άλλο να τα λέει ο προπονητής mm-hmm. και άλλο να τα μεταφέρει οποιοδήποτε που είναι κοντά στην ομάδα. Ναι. Γι' αυτό έχει πάντα ενδιαφέρον ακόμα τους πρωταγωνιστές. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, μα ναι, είναι. Ναι, να επιστρέψουμε λίγο με τα πιο απολύτω του αγώνα. Σιγά σιγά θα πούμε και στα υπόλοιπα. Θα πάμε και με Ελίνα Σλανίδου. Φυσικά. Στο θέατρο Βεργίνα. Νομίζω ότι έρχεται και παράταση, αλλά έχει μπροστά της ακόμα. Ναι, ναι. Όλα δικά σου μάτια μου λέγεται η παράσταση της Ελίνα Σλανίδου. Μάλλον 9 και 10 Νοεμβρίου και 16 και 17 Νοεμβρίου. Πιθανότατη και η παράταση, θα το δούμε πώς θα πάει. Στο θέατρο Βεργίνα οι δύο πρώτες εμφανίσεις ήταν sold out. Μην ξεχνάτε ότι πλέον στο Regency Casino δεν χρειάζεται εισιτήριο για να μπείτε. Η τιμή είναι από 20 ευρώ με ένα ποτό. Και έτσι και επιτρέπεται και η είσοδος στο θέατρο ανεξαρτήτως ηλικία
όσον αφορά το θέατρο Βεργίνια και τη Μερίνα Σλανίδου. Μαζί μας είναι στοίχημαν.gr. Η ποδοσφαιρική δράση βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη και η στοίχημαν.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο και πιο εύκολο για να παίξει με τις πιο καλές αποδόσεις που κυκλοφορούν και να κερδίσεις άμεσα και γρήγορα από κινητό, υπολογιστή ή tablet. Ο Στέργιος έχει τρέλα με το Casa de Papel και τις αποδόσεις που έχουν βγει στοίχημαν. Ναι, αλλά κάποιοι έχουμε μείνει ακόμα στο 11 επεισόδιο της πρώτης σεζόν, οπότε... Ακόμα. Ναι, γιατί όταν το βλέπεις με παρέα, κατάλαβες. Όταν το βλέπεις μόνος σου, βλέπεις όποτε θες. Όταν το βλέπεις με παρέα, σήμερα δεν μπορώ, βαριέμαι. Σήμερα έχει τατουάζ, τώρα δεν μπορώ, νύσταξα και όλα αυτά. Και βλέπεις ένα επεισόδιο τη βδομάδα. Χθες ο Στέργιος πήγε να πει κάτι στο Σταύρο για το House of Cards, νομίζω. Ναι. Δεν το είχε δει ο Σταύρος. Ναι. Και ο Στέργιος έκανε spoiler, κανονικό. Καλά, και κάποιοι που είδαμε. Καλά, και κάποιοι που είδαμε τρία επεισόδια από το ξεκίνημα τη σεζόν, δεν καταλάβαμε τίποτα. Μα τίποτα όμως. Ωραία. Και ο Στέργιος μας πήρε ο ύπνος. Ωραία. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δηλαδή, άμα ήσουν εδώ με τον Σταύρο και τον Στέργιο, υπήρχε πίσω να έτρωγε ποτέ βραζιλιάνικο καρύδι. Καρύδι, το τονίζω. Σε αυτό το ραδιόφωνο μα ταΐσουν κιόλα, ρε. Δηλαδή... Υπάρχει πίσω να έτρωγε αποξηραμένο φρούτο, αποξηραμένο νανά. Και τσίπς μπανάνας. Τσίπς μπανάνας δεν έχει, είναι τέλεια τα τσίπς μπανάνας. Τι άλλο είχε μέσα, δεν είδα. Είχε και κάτι σάδα μάσκινο που δεν έλεγε πάρα πολλά. Αυτό εδώ τώρα που τρώω δεν ξέρω τι είναι. Μάγκο. Αλλά έχει ένα μάγκο. Μάγκο είναι. Η παπάγια. Ναι, παπάγια νομίζω ότι είναι κι εγώ. Πόρε, βλέπω σε μπροστά είμαστε. Ναι, ναι. Κατάλαβε τα μάτια. Άμα ήσουν εδώ πέρα, καμιά μπουγάτσα. Εντάξει, μετά είναι η άλλη εδώ πέρα. Ο Σταύρος φέρνει τελευταία κουλούρι με σοκολάτα. Αυτό δουλεύει. Καλό είναι το κουλούρι με σοκολάτα, ωραίο είναι. Αυτό μας φέρνει τελευταία. Καλό είναι, καλό είναι. Δεν μου αρέσει, έχω να πω. Γιατί ρε, καλό είναι. Δεν είναι. Εντάξει. Ναι, οκ, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες αγάπη. FM κενό, τα μηνύματα και το ονοματεπώνυμό στο 545-26. Εκεί όπου μπορείτε να κερδίσετε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Έτσι λέγεται η ομάδα στο Αγρίνιο, να ξέρετε. Δεν υπάρχει Πανετολικός, υπάρχει Πανετολικός. Όπως και το Αγρίνιο είναι το Αγρίνιο. Έτσι λέγονται αυτά στο Αγρίνιο, να ξέρετε. Λοιπόν, εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Από τις πρώτες ομάδες με τις οποίες ασχολήθηκα με το ρεπορτάζ του Αγάπη Γαβριλίδου, να ξέρεις. Έχουν συναισθηματικό δέσιμο το Πανετολικό. Αλήθεια. Πανετολικό και δόξα δράμα. Ωραία, την Κυριακή θα έρθει στο γήπεδο. Όχι, ρε παιδιά, αφήστε με την Κυριακή. Εντάξει, έλεος. Δεν του αρέσει. Έχουμε αυτά τα παλικάρια παίζουν κάθε τρεις μέρες. Εντάξει, δηλαδή εμείς την Κυριακή να μην κάτσουμε σαν άνθρωποι. Ωραία. Δεν γίνεται. Μεγάλος ΠΑΟΚ, δες, μεγάλος ΠΑΟΚ. Εντάξει, μεγάλος ΠΑΟΚ δεν λέω, αλλά παίζουν κανένα τρεις μέρες. Μεγάλος ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπεις, στο ποδόσφαιρο παίζεται ανά τρεις εβδομάδες, ανά τέσσερις μέρες και γίνεται ολόκληρη αποπούλα. Και εδώ πέρα κάθε τρεις μέρες γίνεται δουλειά. Και βλέπεις, κουβέντα δεν λέμε. Έτσι. Τώρα παρέδειξε. Πέντε η ώρα τώρα την Κυριακή, άστο και τέτοια είμαστε. Ναι. Ναι, ας πάμε να κάνουμε φαγητό σαν άνθρωποι. Για πες. Εντάξει, ρε Νίκο, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά έχω συναισθηματικό δέσμο με τον Πανετολικό, να ξέρεις. Είναι... Δεν θα έρθει. Έπαιζε γάμα εθνική όταν ξεκινούσα την καριέρα μου στη δημοσιογραφία. Ναι. Και φυσικά γράφαμε γάμα εθνική. Πανετολικός και δόξα δράμας είχαν ανέβει τότε. Και δόξα Κοστούλας, πολύ καλός μου φίλος. Και δόξα δράμας. Ναι. Άλλη η δόξα δράμας από τότε μέχρι τώρα πρέπει να έχει αλλάξει 12 διοικήσεις. Και λίγες λέω. 20 διοικήσεις πρέπει να έχει αλλάξει. Αλλά εντάξει, τι θα κάνει. Έτσι είναι αυτά. Ο Πανετολικός ίδιος εκεί με τον Κοστούλα. Τώρα ποιον έχει δόξα. Που είναι το δεν έχω. Ο Μπύρος. Α, Μπύρος, απλά. Ναι, που έχει. Τι έχει, Μαρμαρά, κάτι τέτοιο. Αυτό το περίεργο όνομα από τα λαφέρ. Όλοι το λένε έτσι, Μπύρος. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι γνωστός. Είναι ωραίο αυτό. Είναι γνωστός. Ναι. Και η εταιρεία του είναι γνωστή, αν είναι με Μάρμαρα και δεν κάνω κάποιο λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μια που λέμε τώρα παρένθεση για τα εισιτήρια που δίνουμε, από αύριο βγαίνουν στα εκδοτήρια και τα εισιτήρια στην Τούμπα για το μάτσο με τον Πανετολικό. Είπαμε την Κυριακή, 5 και 4. Οπότε από αύριο ξεκινάει και η διάθεση για όσους θέλουν να βρεθούν την Κυριακή στο γήπεδο. Mm-hmm. Τώρα πάμε λίγο στα αυριανά. Ναι, λίγο ρε παιδί μου, τι περιμένουμε να δούμε πάνω κάτω. Γιατί είναι λίγο περίεργο παιχνίδι. Δεν ξέρω, φέτος νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά το Champions League, έτσι. Ναι. Μετά τα προκριματικά εκεί. Είναι λίγο σε δεύτερη μοίρα. Έτσι μου φαίνεται. Νομίζω επειδή αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο must win αυτό που λες. Τουλάχιστον στον όμιλο. Δηλαδή, ναι, την περασμένη αγωνιστική με την Βίντι στην Τούμπα, mm-hmm. ακόμα και εμείς που όλοι είχαμε στο μυαλό μας ότι okay, είναι ένα παιχνίδι, ήταν μέσα σε μια δύσκολη σειρά αγώνων. Αλλά όλοι είχαμε στο μυαλό μας ότι η Βίντι είναι πιο αδύναμος αντίπαλος. Ναι, και το είτε έτσι είτε αλλιώς θα το πάρει το παιχνίδι. Ναι, και νομίζω ότι έπαιζε ρόλο και το γεγονός ότι ο Πάκης είχε κερδίσει όπως κέρδισε την Μπάτε στη Λευκορωσία. Mm-hmm. Εμφατικά και μας έκανε όλους να πιστέψουμε ότι. Όχι, την έχει ο ΠΑΟΚ δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα στην Τούμπα από τη Βίντι, ήττα. Νομίζω λίγο και άλλαξε τα δεδομένα. Είναι αυτό που έλεγες και πριν, ότι η Βίντι μπήκε στο κόλπο. Δηλαδή πλέον Μπάτε, ΠΑΟΚ και Βίντι είναι στα ίδια και οι τρεις είναι στο κόλπο. Mm-hmm. Οπότε ό,τι είναι να γίνει νομίζω θα κριθεί αύριο, στην πρώτη φάση.
Την ίδια ώρα παίζει η Πάτε με την Τσέλσι. Η Βίτη έχει τη μια νίκη με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μια νίκη με την Πάτε. Ναι. Και η Πάτε έχει κερδίσει τη Βίτη στην πρώτη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, εκτός έδρας. Ναι. Ωραία, οπότε αυτοί όλοι είναι στους τρεις. Ναι. Τώρα παίζει Πάτε Τσέλσι, έτσι. Ναι. Και η Τσέλσι έχει το απόλυτο. Εντάξει, η Τσέλσι και με όσα ρωτέσουν και να παίξει και με ξέρω εγώ τι να πω και με πιτσιρί και να παίξει. Η Τσέλσι είναι λογική, θα περάσει. Δηλαδή, βλέπαμε και στην Τούμπα λιγάκι με την αποστολή και προσπαθούσαμε να δούμε λίγο πρόσωπα. Και αυτοί που ήταν στον πάγκο μπορούσαν να παίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή στην αρχική δεκάδα χωρίς κανένα θέμα. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι η Chelsea. Οπότε μπορεί λοιπόν να έχει λέμε θέμα. Ότι αν ο Πάο κερδίσει σήμερα. Αύριο. Αύριο, συγγνώμη, ναι. Mm-hmm. Ο Πάο, με 9 βαθμούς έχει περάσει δηλαδή. Και νίκη επί της Μπάτε. Θεωρητικά. Με 9 βαθμούς πέρασε. Θεωρητικά ναι. Λοιπόν. Θεωρητικά με 7 ναι. βαθμούς. Με 7 βαθμούς. Η Μπάτε μετά είναι με τη Βίτη. Κοίτα, είναι θετικό ότι ο Πάο έχει την Μπάτε τελευταία αγωνιστική. Με 7 περνάει. Ναι, αλλά... αγωνιστική... Γιατί να αγχωθείς. Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι αν ή κερδίσει σήμερα ή φέρει σοπαλία. Πες ότι σήμερα αύριο φέρνει σοπαλία. Πάει 4, ωραία. Ναι. Πάει και η Βίτη 4. Ναι. Είναι και η Βίτη με αυτό το κόλπο, ναι, σωστά. Γιατί να. Δεν είναι στο χέρι σου μετά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εξαρτάται μετά και από τον άλλον. Ναι. Από το άλλο αποτέλεσμα, ωραία. Ενώ αν κερδίζει αύριο, μετά πα στο Λονδίνο με την Τζέλσι, όπου. Δεν το λέω πραγματικά, δεν με ενδιαφέρει να γίνω αρεστή, αλλά ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια ποτέ δεν ξέρει τι θα κάνει. Δεν θα μας φανεί, νομίζω, σε κανένα παράξενο. Αλλά το να πάρει αποτέλεσμα θα είναι μια μεγάλη ένα έκπληξη. Ένα χ, σου λέω, ρε παιδί μου, ένα χ. Ναι. Να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν το θεωρείς ότι είναι, δεν θα είναι τεράστια έκπληξη, γιατί έχουμε δει και άλλα κι άλλα με το από τον ΠΑΟΚ. Να παίρνει αποτελέσματα με ομάδες που καίγονταν. Ναι, απλά λίγο η Chelsea είναι λίγο. Ναι, η Chelsea, οκ. Okay. Για αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο. Διαγωνιστική θα έχει περάσει λογικά. Ναι, για αυτό το λόγο. Αλλαγές, όλοι, μπορεί... νομίζω... Ποιο παίζει η Chelsea τότε στα κοντά. Έχει, ξέρω εγώ, Chelsea Arsenal, ένα παράδειγμα. Chelsea Manchester City. Δεν θυμάμαι καθόλου. Το μάτς είναι στις 29 το Chelsea Park. 29 Νοεμβρίου. Γενικά, για αυτό το λόγο πιστεύω ότι και πολλοί το μάτς με την Chelsea το έχουν κάνει λίγο στην άκρη ότι. Στην καλύτερη μπορείς να πάρεις το χ. Εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις τώρα διπλό εκεί μέσα. Οπότε, κάνεις ό,τι είναι να κάνεις αύριο και τα τελευταία αγωνιστική υποδέχεσαι την Πάτε στην Τούμπα. Δηλαδή, είναι στο χέρι σου αν αύριο πάρεις το διπλό στην Βουδαπέστη. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι είναι ένα must win παιχνίδι. Γιατί μετά σου στρώνει ουσιαστικά το δρόμο για τη δεύτερη θέση και για την πρόκληση. Λοιπόν, σημαντικό. Ότι είναι το μάτς 29. Ναι. Τσέλσι φούλα μπρε στο καπάκι. Πριν όμως τότε να μπτσέλσι. Άρα Σάββατο. Και δε τώρα, έχει Chelsea Fulham, Wolves Chelsea και μετά είναι. Όχι, αρχίζει να εμπειρίζει ναι, πολύ αργά. Γιατί να μην έχει ένα Chelsea στο καπάκι, ωραία, και να πάει η Chelsea εκείνο το παιχνίδι πέμπτη βράδυ, τραλιμ τραλαλό. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο. Τι να για κάνουμε. Τα δύσκολα είμαστε εμείς, αγάπη, έτσι είναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα, μπράβο. Σωστά το λες. Ναι. Για τα δύσκολα. Έτσι, μπράβο. Για τα δύσκολα, εντάξει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ο Πάοκ ταξίδευσε χωρίς θέματα στη Βουδαπέστη. Λέγαμε και πριν ότι είναι όλοι μέσα. 21 παίκτες, οπότε νομίζω αύριο πριν το παιχνίδι θα αποκλειστούν οι τρεις. Θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Να διαβάσουμε και την αποστολή. Ναι. Ρέι Πασχαλάκης, Χιαμπάνης, Μάτος, Βιερίνια, Τόσκα, Βαρέλα, Κρέσπο, Χατσερίδης, Σάκο, Βέρμπλουμ, Κάνιας, Μαουρίσιο, Μπίσες, Βαρπέλκας, Αλκαντουρί, Ζαμπάου, Άρντα, Λιμιός, Πρίγιοβιτς και Ακπομ. Έχει μείνει εκτός ο Κίτσιου, έχει μείνει εκτός ο Καρέλης, ο Μαλεζάς. Νομίζω αυτοί είναι. Ναι, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Mm-hmm. Τρεις θερματοφύλακες, γιατί είπαμε ότι υπάρχει θέμα με τον Πασχαλάκη. Οπότε, αν τελικά δεν μπορέσει να είναι διαθέσιμος, θα αποκλειστεί και θα μείνει ο Ρέι. Θα παίξει ο Ρέι και θα μείνει ο Σιαμπάνης στον πάγκο. Και από εκεί πέρα, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Και Χατσερίδης επιστροφή μετά από 3 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και Μαουρίσιο, που λέγαμε και πριν. Ο Χατσερίδης είναι στους 21. Θα δούμε αν θα είναι στους 18. Ναι, νομίζω ότι εδώ παίζει ρόλο επίσης ο Τόσκα, ο οποίος δίνει τη λύση τη διπλή. Δηλαδή και για τα άκρα και. Στα μπακ να είναι πίσω από Βαρέλα και Κρέσπο. Και νομίζω ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πολλά μάτς. Είπαμε ότι θα λείπει ο Μάτος την Κυριακή με τον Πανατολικό λόγω τιμωρίας. Ναι. Και είναι πιθανή η μετατόπιση του Βερίνια στα δεξιά. Οπότε είναι πιθανό ο Τόσκα να πάρει παιχνίδι και αύριο. Ναι. Και την Κυριακή, σωστά. Όχι. Αύριο ο Τόσκα δεν είναι για να ξεκινήσει. Α, δεν είναι για να ξεκινήσει. Όχι. Κανονικά είναι η Βερίνια Μάτο. Κάτσε, ο Βερίνια δεν είναι. Ο Βερίνια πρόσφατα πήρε. Ναι, σωστά. Και σκέψτε να σου πω κάτι, είναι τώρα την Κυριακή. Δηλαδή θα ξαναπαίξει το πιο πιθανό είναι δεξιά με τόσο αριστερά. Και μετά στον Εργοτέλη στην Κρήτη δεν νομίζω ότι θα ταξιδέψει με τον Βιερίνια. Ναι, σωστά. Όχι αν θα ταξιδέψει, δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει με τον Εργοτέλη. Εκεί, ναι. Εκεί ας πούμε θα είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Και για πες τώρα για μπροστά από το κέντρο, τι αναμένεται να γίνει. Η λογική λέει πάλι Πέλκας έξω, Ναι, όχι. Νομίζω ότι ο Πέλκας θα ξεκινήσει, ναι, κανονικά.
μπροστά από Μαουρίσιο. Από Μαουρίσιο, λέω, από Βέλμπλουμ και Κάνιας. Εγώ βλέπω Πρίγιοβιτς στην κορυφή, δεν βλέπω να αλλάζει. Δηλαδή, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολο να είναι ο Ακπομ. Νομίζω ότι ο Μπίσεσβαρ θα πάρει ανάσα, γιατί φάνηκε κιόλας στο τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω δεν είναι και λίγο καλά ο Μπίσεσβαρ το τελευταίο καιρό. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι... Έχει πάρει και πολλά συνεχόμενα. Συμφωνώ. Νομίζω έχει να κάνει με αυτό. Είναι ο Μπίσεσβαρ, ωραία. Είναι ένα παίκτη που όταν πιέζεται σε μια σειρά αγώνων θέλει ανάσα. Ναι, και επίσης δεν είναι ότι σε όλη τη χρονιά όλοι οι παίκτες πάνε μια ευθεία γραμμή και παίζουν καλά. Έχουν κάποια περίοδο που δεν του βγαίνουν πράγματα. Εντάξει, δεν είναι. Και τόσο, και τόσο εύκολο. Γιατί απλά λέω ότι ο Μπίσεσβαρ τον τελευταίο καιρό, δηλαδή όχι μόνο στο τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι ο Μπίσεσβαρ που έχουμε συνηθίσει. Έχει λίγο σκαταπανεβάσματα και μέσα στον αγώνα, λάθη. Εντάξει, ναι, θέλει μια ανάσα, νομίζω ότι θα μείνει εκτός. Ναι. Νομίζω ότι εκτός θα μείνει και ο Σαμπά, που επίσης πήρε τώρα τα τελευταία παιχνίδια πολλά λεπτά και βασικός. Νομίζω ότι ο Λιμιός, ειδικά με την εικόνα του και προχθές, έδειξε ότι μπορεί να επιστρέψει στην αρχική δεκάδα και θα επιστρέψει. Οπότε με Λιμιό, Καντουρί, Πέλκα, Πρίγιοβιτς νομίζω θα πάει ο ΠΑΟΚ αύριο. Ναι, ναι. Αυτό έχει δείξει σε πρώτη φάση ο Λουτσέσκου. Σήμερα μια τελευταία προπόνηση. Τα 15 πρώτα λεπτά είναι ανοιχτά για τους δημοσιογράφους, οπότε εκεί δεν νομίζω ότι θα φανεί κάτι. Μετά, λογικά, στο πλαίσιο της τακτικής θα δείξει και πάλι λίγο τα πλάνα του. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή με Βιερίνια Μάτο στα άκρα. Στην άμυνα Βαρέλα με Κρέσπο, Κάνιας, Βέρμπλουμ, Πέλκας, Λιμιός, Καντουρί και Πρίγιοβιτς. Και είναι το ερωτηματικό, είπαμε στο τέρμα. Σήμερα νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αν θα προπονηθεί κανονικά ο Πασχαλάκης και δεν έχει ενοχλήσεις, αν θα ξεκινήσει αύριο. Αυτό είναι κάπως το πλάνο. Νορμάλ είναι το σχήμα, θα δούμε τι παίζει και με, και με τη Βίντι, η οποία με τη νίκη που έκανε μέσα Τούμπα έχει μπει στο κόλπο της πρόκρισης, όπως και να το κάνουμε, παρότι θεωρητικά ήταν η ομάδα που έμειναν ανοιχτός. Ναι, η πιο αδύναμη τέλος πάντων και με τα αποτελέσματα που είχε μέχρι το μάτς της Τούμπας. Μετά από εκείνη τη νίκη, προφανώς και για αυτήν ανοίγεται ένας δρόμος. Ξέρει ότι η συνέδρα της μπορεί να παραμείνει μέσα στο κόλπο. Θα έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο, Γεμάτο. Χθες το πρωί είχε βγάλει μια ανακοίνωση η Βίντι που έλεγε ότι έχουν μείνει 500 εισιτήρια. Η έδρα της είναι αυτή κανονικά, η Groupama Arena, ή στην Groupama Arena παίζει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια? Νομίζω ότι στην Groupama Arena παίζει τα ευρωπαϊκά. Okay. Δεν είμαι 100% σίγουρη, γιατί και χθες υπήρχε. Ωραίο γήπεδο, είναι παντού. Θυμάμαι, το έβλεπα με την ΑΕΚ και μου είχε αρέσει αρκετά. Ναι, και η Εθνική νομίζω είχε παίξει. Ναι, σωστά. Εκεί. Πρόσφατα και έπαιξε. Που είχε πάει και ο Πέλκας. Ναι, ναι. Σίγουρα θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Αν είχαν μείνει 500 εισιτήρια χθες το πρωί, σίγουρα έχουν εξαντληθεί. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει αρκετό κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμοι. Το καταλάβαμε χθες. Καταλάβαμε χθες ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Μια που λέμε για κόσμο, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για την Τζέλσι. Ναι. Που ρωτάει ο κόσμο τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Δεν ξέρω πραγματικά και τι θα γίνει. Mm-hmm. Παρένθεση ήταν αυτό. Θα έχουμε και ενημέρωση αυτές τις μέρες, γιατί πολλοί ρωτάνε. Θα έχουμε νεότερα αυτές τις μέρες και για την Τζέλσι. Και γενικότερα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αύριο θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του. Το έχουν συνηθίσει στο ποδόσφαιρο, αλλά θα είναι εντυπωσιακό νομίζω το αυριανό. Σου λέω, το καταλάβαμε για χθες με τον μπάσκετ, όσοι το είδανε. Να. Που είχε καμιά εκατοστή, μπορεί και λίγους παραπάνω, φίλους του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν αρκετοί και οδικά. Και κάποιοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, σήμερα. Κάποιοι μπορεί να έχουν κλείσει και τα αεροπορικά τους. Δηλαδή θα έχει, είναι και η κεντρική Ευρώπη, που σημαίνει ότι έχει κόσμο από γύρω-γύρω. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος από τη Γερμανία, από κάποια πόλη είναι κοντά, μπορεί να το συνδυάσει. Οπότε θα έχει έτσι αρκετό κόσμο. Αλλά συνήθως αυτό το γήπεδο, όταν παίζει η Βίτη, δεν είναι κατάμεστο. Αυτό είναι λίγο το καινούριο. Ναι. Τώρα αναμένεται να έχει. Να είναι γεμάτο. Να είναι γεμάτο και από αυτούς. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα. Okay. Που έχει το ενδιαφέρον του. Εντάξει, καλό και αυτό για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Για να μπει σε ένα γήπεδο με καλή ατμόσφαιρα. Νομίζω συνηθισμένοι οι παίκτες να παίζουν σε τέτοια γήπεδα. Και να μην ευησυχάσουν σε κανένα σημείο του αγώνα. Έτσι, δεν υπάρχει τώρα και περιθώριο. Νίκη Βασιλεία, ισοπαλία Σπαρτάκ Μόσχας, ισοπαλία Πορτογαλία. Νίκη Μπάτε. Νίκη Μπάτε. Mm. Ναι. Τούμπα ή τα Μπενφίκα ή τα Βίντι. Είναι, στην Τούμπα έχει θέμα ναι, πάω στα ευρωπαϊκά. Είναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλήθεια. Ναι. Δηλαδή εκείνη που σε πληγώνει. Ναι, okay. Αλλά εκτός έδρας μέχρι στιγμής θα πηγαίνει, παραδοσιακά θα πηγαίνει, αλλά και φέτος θα πηγαίνει
πάρα πολύ καλά. Και έτσι, από πλευράς νοοτροπίας, επειδή mm-hmm. ακριβώς δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος αύριο, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κανένας και να έχει, ας πούμε, την εικόνα ή την νοοτροπία στο μάτς με τη Βίντι, που το είπε και ο Λουτσέσκου, ότι ίσως η ομάδα δεν μπήκε τόσο πολύ σωστή νοοτροπία για τον αγώνα. Κάπως σαν. Αλλά κοίταξε, επειδή δεν μείναμε πάρα πολύ σχεδόν το μάτς με τη Βίντι, το ότι μπορεί για κάποια στιγμή και το μυαλό των παιχτών λίγο να φύγει και να μην τους καλύσει και το παιχνίδι καλά, γιατί με τη Βίντι δεν πήγε το παιχνίδι καλά. Ναι. Δηλαδή βρέθηκε με 0-2 πίσω στο σκορ. Πολύ νωρίς. Ναι, από νωρίς. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Δεν το δικαιολογώ, έτσι, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται. Ότι γίνεται, δεν γίνεται εντάξει, να πηγαίνεις σε μια χρονιά που ξεκινάει μέσα Ιουλίου μέχρι μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου, να πηγαίνεις μόνο προς τα πάνω. Δεν γίνεται. Θα έχεις και κάτω, θα έχεις καμπανεβάσματα. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής τα σκαμπανεβάσματα είναι ελάχιστα. Δηλαδή το μοναδικό παιχνίδι το οποίο δεν του πήγε καλά, να το πω έτσι, ήταν αυτό με τη Βίντι. Ναι. Μιλάω για μετά τα προκριματικά, έτσι, του Champions League. Τα προκριματικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ουσιαστικά ήταν ένα άλλο μίνι πρωτάθλημα εκείνα τα παιχνίδια και τώρα μπαίνουμε από εκείνα τα προκριματικά και μετά μέσα σε σεζόν. Ναι. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο εκτέθηκε, να το πω έτσι. Απλά αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι που δεν γίνεται. Ίσως έχει μείνει πιο πολύ γιατί ήταν εντελώς αγνώριστη εικόνα της ομάδας. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένα κακό συμφωνώ, παιχνίδι. Συμφωνώ. Ήταν πολύ κακό παιχνίδι. Ναι, συμφωνώ. Okay. Αλλά και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Απλά έτυχε ένα από το παιχνίδι που πλέον δυσκολεύει στο δικό σου το έργο, ενώ αν το είχε κάνει το παιχνίδι, ήσουν αύριο. Ωραία, να σου πω κάτι άλλο. Θα προτιμούσες να έχεις κάνει το παιχνίδι που έκανες 4 μέρες μετά από τη Βίντι. Ναι. Να το κάνεις με τους Ούγκρους και να κερδίσεις 2-0, θα μπορούσες να κερδίσεις 5-0 όπως έκανες τον Παναθηναϊκό και να χάσεις τον Παναθηναϊκό 1-2. Όχι. Α, είδες. Νομίζω κανένας φέτος. Αυτό σου λέω. Δεν θα πάρω τους υπόλοιπους στο λαιμό μου. Εγώ προσωπικά φέτος αφήνω όλα τα άλλα στην άκρη. Αυτό σου λέω. Και ό,τι μπορώ στο πρωτάθλημα. 4 μέρες μετά η εικόνα της ομάδας θα είναι εντελώς διαφορετική. Ναι. Γιατί ίσως να ήταν και διαφορετικό το κίνητρο, ίσως και εκείνο το παιχνίδι να χτύπησε και λίγο καμπανάκι. Σίγουρα στην ομάδα. Καμπανάκι. Ωραία. Φάνηκε και όλα. Και ήταν πολύ καλύτερη. Εντάξει, θα δούμε πώς θα είναι αύριο. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε και στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θες να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για τη Μέγκη Τριό. Έτσι, αυτά που λέγαμε έξω. Να κάνουμε μια ανάλυση. Εξωγήνε... Αν και εγώ να πω την αλήθεια, κορίτσια, δεν το. Στην αρχή λίγο είχα δει. Πλέον το έχω ψιλοχάσει. Το βλέπω περιστασιακά. YouTube. Βλέπεις μετά αποσπάσματα. Να δω αποσπάσματα. Γιατί, ρε Νικό. Ξέρεις τι, συνήθως αυτά τα έκανα catch-up παλιότερα. Ναι, ναι. Την επομένη σε καμιά εκπομπή, τώρα δεν προλαβαίνω τις εκπομπές να δω, οπότε δεν έχω εικόνα. Έχει πάρα πολύ φάση. Η αγαπημένη μου. Αυτή που παίζει μπάλα. Υψηλή. Η ποδοσφαιρίστρια. Ναι, αυτή είναι μία από εμάς, δεν είναι σαν τις άλλες. Δηλαδή δεν είναι ούτε καμία ξινιόλα, ούτε τίποτα. Είναι μια χαρά, κανονικός άνθρωπος. Που εκνευρίζεται, ξέρεις, δηλαδή. Τέτοια πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, στο σπίτι να ρίχνει και καμία. Άνθρωπο, κανονικό παιδί μου, να φάει κάτι να ρευτεί, κατάλαβε. Όχι σαν όλες τις άλλες εκεί πέρα μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, δεύτερη ώρα, πάω 24. Κλείνουμε τη μικρή παρένθεση αυτή. FM και ενώ και το ονοματεπώνυμο στο 545-26. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανετολικός Κυριακή στις 5 και 4. Μήπως είναι αγάπη Γαβριλίδη για το παιχνίδι. Ναι, 5 και 4. Ωραία. Για να κερδίσετε εισιτήρια και να πάτε να δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Την επιστροφή στις νίκες θα πω εγώ στο πρωτάθλημα. Την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, μετά του ποδοσφαίρου νομίζω ότι κλείνουμε σιγά σιγά. Αγάπη, δεν βλέπω να έχει κάτι καινούργιο, κάτι περαιτέρω πέρα από αυτά που συζητήσαμε στην πρώτη ώρα. Είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη χθες του mm-hmm. Ρασβάν Λουτσέσκου στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά είναι με υπότιτλους και δεν μπορούμε να την ακούσουμε γιατί νόμιζα ότι ήταν πολύ ωραίο να ακουστεί και ζωντανά. Ναι. Συνέντευξη η οποία είχε να κάνει. Με το σύλλογο γενικότερα. Α, okay. Και είναι ωραίο και σαν βίντεο, δηλαδή αξίζει κάποιος να μπει στο ΠΑΟΚ TV να το δει, γιατί δεν είναι μια συνέντευξη που απλά κάτσε απέναντι την κάμερα και μιλάει. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό στη Μεσύμβρια, με ωραία μουσική. Γενικά το κάνανε πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου μίλησε για τον ΠΑΟΚ και το πώς αντιλαμβάνει το ίδιος το τι σημαίνει ο σύλλογος γενικότερα για τον κόσμο. Και λέει σε κάποια στιγμή ότι έχω ζήσει και σε άλλες χώρες μεγάλες ομάδες με πολύ κόσμο. Έχω δει και γενικότερα πολλούς φανατικούς οπαδούς στην ζωή μου. Αλλά έχω καταλάβει, λέει, ότι ο ΠΑΟΚ για την Ελλάδα και για τους ΠΑΟΚτσουίδες δεν είναι απλά μία ομάδα. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Λέει, μου το είχαν πει, αλλά πλέον το καταλαβαίνω κι εγώ. Ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Γενικά είναι πολύ ωραία. Νομίζω αξίζει να μπείτε στο ΠΑΟΚ TV να τη δείτε.
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό και όσα γίνανε στην Πάτρα. Ναι. Που όλα ξεκίνησε από ένα καυγά δύο παιδιών. Και μπήκε μια διηρία χωρίς λόγο που τα ξέρεψε από την Αθήνα στην Πάτρα, γιατί σου λέει είμαστε εκεί. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση δεν θα την κλειδώσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω θα γίνει σε δεύτερο βαθμό. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει το κατηγορητήριο. Ναι. Πέρα από το κατηγορητήριο, δεν υπάρχει ήδη προηγούμενο ότι όποτε έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο η ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμό από το πρωτάθλημα. Ναι, υπάρχει το διαδικασμένο του ΠΑΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Ναι, για ποιο λόγο, ας πούμε, τώρα σημαίνει αυτό το πράγμα που το συζητάμε παραπάνω. Τότε δεν έλεγαν όλοι το δίκαιο είναι να αφαιρεθούν βαθμοί από το ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ναι. Τι να σου πω, δεν. Και άσε που κάθε μέρα βλέπεις ότι κάτι βγαίνει. Ήταν το κατηγορητήριο. Τώρα βγήκε ότι υπάρχει και βαριά τραυματισμένος. Ακριβώς, δεν νομίζω στο ότι γήπεδο. Θα την γλιτώσει. Νομίζω και γενικά δεν θα την γλιτώσει, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα κάνει και ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Δηλαδή, θα βάζει βαθμολογία χωρίς την αφαίρεση. Αυτά θα τα κάνουν οι γραφικοί από εκεί πέρα πάνω. Άλλο αυτό. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Συγγραφή θα τα κάνει και ο Λουτσέσκου που πλέον πρέπει να σταματήσει γιατί κούρασε και όλα αυτά. Ναι, το ξέρω, ο Ζουνίδης έχει γίνει 5 φορές χειρότερος. Δηλαδή, πλέον δεν μιλάει, κρατάει μούτρα, έχει μια επιθετικότητα. Πιστεύω ότι ο Ζουνίδης, δυστυχώς για αυτόν, δυστυχώς γιατί τον εκτιμάω αρκετά και σαν προπονητή και σαν άνθρωπο, νομίζω ότι. Το έχει χάσει. Όχι. Δεν είναι ότι το έχει χάσει. Πιστεύω ότι αν δεν του κάτσει κανένα αποτέλεσμα καλό στα επόμενα παιχνίδια. Ναι, και αυτό σε. Έτσι νομίζω. Γιατί όταν έχει διοικήσει που λειτουργούν με πλάνο, αποτύχουν χρήματα και όλα αυτά. Πώς έχει η ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία. Σε ένα-δύο στραβά αποτελέσματα, νομίζω ότι του κάθισε άσχημα η εικόνα με τον Παναθηναϊκό πολύ. Ναι. Από ό,τι είδα δηλαδή να γράφεται, η εικόνα του, όχι τόσο το αποτέλεσμα. Και γενικότερα. Η εικόνα του με τον Παναθηναϊκό του κάθισε πολύ στραβά. Και γενικότερα ότι η ΑΕΚ στα παιχνίδια που καίνε, με αντιπάλους ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, βγάζω τον Άρη, γιατί ήταν ένα παιχνίδι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Έχει εκτεθεί ουσιαστικά με την εικόνα τη. Ναι. Δεν έχει δείξει κάτι. Σε κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να πει ότι άξιζε κάτι παραπάνω. Πήγε να το χάσει με τον Ολυμπιακό, έγινε με τον Παναθηναϊκό, έγινε με τον ΠΑΟΚ. Δεν έδειξε κάτι. Και νομίζω έχει μπροστά στον Ατρόμητο τώρα η ΑΕΚ, έτσι. Τώρα. Όχι αυτή την αγωνιστική. Νομίζω, όχι αυτή. Αυτή την αγωνιστική, αφού έτσι πάμε. Όπως παίζει με τον ΠΑΟΚ, μετά παίζει με την ΑΕΚ και μετά με τον Ολυμπιακό. Έχει τον Ατρόμητο. Δηλαδή, έχει πάλι δύσκολο παιχνίδι. Μεγάλη κουλούρη, ρε φίλε. Δεν είναι ότι έχει πιο βατό πρόγραμμα από εκεί πέρα. Ναι. Βέβαια, εντάξει, μερικοί λένε ότι επειδή η Μπάγκερ δεν είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί η ΑΕΚ απόψε να κάνει την έκπληξη. Που είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή η ΑΕΚ, και θα εκμεταλλευτεί το κακό μου μέλλον. Δεν είναι η Μπάγκερ και μπορεί η ΑΕΚ να πάρει ένα αποτέλεσμα. Γιατί όχι. Ναι. Οκ. Εντάξει. Το βλέπουμε λίγο τι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό Παρασκευή γίνεται, η Πέμπτη είναι που του γίνεται απολογία, κλίση και όλα αυτά. Έχει κληθεί, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. Ωραία. Ναι, χθες. Οπότε σε πρώτη φάση κάπου την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, Παρασκευές από ό,τι θυμάμαι πέρσι γινόταν όλο το πανηγύρι. Mm-hmm. Οπότε σε πρώτη φάση την Παρασκευή θα υπάρχει την πρώτη απόφαση για να δούμε τι είναι και τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Και μετά την άλλη Παρασκευή πάει μετά η Έφεση, αν θυμάμαι καλά. Γιατί από πέρσι νομίζω τα έχουμε μάθει. Παρασκευές θυμάμαι ότι γινόταν το πανηγύρι. Οι ημερήσιες εκδικάσεις. Ξεκινούσαν 12:00 και τελείωναν 7-8 το απόγευμα. Οπότε, άμα δεν συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. ΑΕΚ Ατρόμητος είναι. Mm-hmm. Κυριακή στις 3. Κυριακή στις 3. Ναι. Ωραία, φίλε. Την Κυριακή έχει ΑΕΚ Ατρόμητος στις 3. ΠΑΟΚ Πανετολικός 5 και 4. Έχει και Λαμία Αστέρα στις 7. Mm-hmm. Και 7:30 είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Οπότε παίζουν όλοι μαζί την Κυριακή. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Θα τα βλέπουμε. Έχουμε εικόνα από το τι γίνεται. Πάμε λίγο στα μπασκετικά. Στα μπασκετικά να πάμε, αγάπη, ναι. Νομίζω τα έχουμε εξαντλήσει όλα. Για πολύ μετά, Φυσικά, θα πάρουμε Ραφαήλ. Ναι. Ναι. Στα μπασκετικά, κοίταξε να βρει τώρα. Χθες το παιχνίδι νομίζω ότι κύλησε ομαλά από ένα σημείο και μετά. Mm-hmm. Συλλογική ότι. Τώρα έτσι έχει ξεκίνησαν βάζοντας 9 στα 9 τρίποντα. Ναι. Okay. Δεν μπορούσαν όλο το βράδυ να βάλουν, ας πούμε, 20 τρίποντα, λέω για παράδειγμα. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ σοβαρεύτηκε, έπαιξε άμυνα και έφερε το μάτς στο δικό του, στα δικά του μέτρα, νομίζω ότι ήταν και θέμα χρόνου να ξεφύγει. Το καλό είναι ότι το έκανε νωρίς στο παιχνίδι. Ενώ μπήκε πολύ άσχημα, στο ημίχρονο είχε περάσει ήδη μπροστά. Δηλαδή από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και μετά, το μάτς το έφερε στα μέτρα του. Γιατί άμα περνούσε κι άλλος χρόνος, δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβαινε να το φέρει στα μέτρα του. Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, τώρα με μια ομάδα όπως η Όπαβα, που είναι μια ομάδα που αποτελείται από 12 τσέχους και δεν έχει και Αμερικάνους, δεν έχει ξένους,
Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει διαφορά ποιότητας. Ναι. Το οποίο βγήκε χθες, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν καλά χθες από ένα σημείο και μετά. Έβαλε 16 τρίποντα, έδωσε 20 assist. Είχε πολύ ψηλό ποσοστό και στα δίποντα, νομίζω είχε 58%. Δηλαδή η διαφορά ποιότητας που είχε και ομαδικά και ατομικά κόντρα στους Τσέχους από τη δεύτερη περίοδο και μετά βγήκε. Και έτσι έφτασε το 69-94. Είναι η πρώτη εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ φέτος. Είχε χάσει από την Βενέτσια, είχε χάσει από τη Χολόν στην Ευρώπη, είχε χάσει από την ΑΕΚ, είχε χάσει και από το Χολαργό στην Ελλάδα μετά από 4 μάτς πριν την πρώτη εκτός έδρας νίκη. Και έχει την ευκαιρία για ένα σέρι, δηλαδή έφτασε στις 3 νίκες. Το Σάββατο παίζει με την Κίμη στι 4 παρατέρα, θα θυμάμαι καλά αυτό το παιχνίδι, στο Παλατάκι. Μετά παίζει με την Ευρετική τη Φριμπούργκ, δηλαδή έχει την ευκαιρία να πάει στις 5 σερι νίκες. Ναι. Στην Ευρώπη τώρα έχει κάνει το 3-2. Ναι, είναι στο 2-3 πλέον. Ναι. Αν κερδίσει και τους Ελβετούς την ερχόμενη Τετάρτη και πάει στο 3-3, είναι μια χαρά. Είναι αυτό που λέγαμε μετά το μάτς που έχασε από τη Χολόν στο Ισραήλ, ότι ναι, μεν είναι στο 0-3, αλλά τα μάτς που έχει μπροστά του. Είναι παιχνίδια που είναι στο χέρι του να τα κερδίσει. Και από τη στιγμή που κέρδισε την Αντέρ, γιατί ήταν πολύ δύσκολο μάτι όπως εξελίχθηκε, κέρδισε και την ΑΕΚ που νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο μόνο στο καθαρά αγωνιστικό, παίζει και στο ψυχολογικό. Αυτή είναι η νίκη επί της ΑΕΚ και η πρόκριση στο κύπελο. Και το ότι έχει να περιμένει το Φεβρουάριο ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα τίτλο. Το ερωτηματικό είναι πότε θα γίνει η κλήρωση. Νίκο, δεν σου δίνει ο ΠΑΟΚ την εντύπωση. Εσύ το σίγουρο το ξέρεις και καλύτερα. Εμένα ουσιαστικά μου αφήνει την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα που αν κάνει το κλικ και γυρίσει το διακόπτη στην ψυχολογία, παίρνει μετά ένα boost διαφορετικό και, Κοίταξε, και πάει αλλιώς. Πέρσι το κλικ το άλλαξε αργά σε εκείνο το μάτς με τον Άρη, αν θυμάσαι, με τα δύο τρίποτα του Ζάρα. Ναι. Και μετά ήταν πολύ καλός. Τώρα, μετά έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, εκτός από νίκες που έκανε. Τώρα νομίζω ότι το μάτς με την Αντέρ, ειδικά έτσι όπως ήταν στο τέλος. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, λες εσύ. Ναι, γιατί με την ΑΕΚ πεζόταν και πρόκριση, κατάλαβες. Και εκείνο όμως με την Αντέρ, σκέψε ότι το παίρνεις όπως το παίρνεις και σου μένει στο τέλος αυτό το ξέσπασμα. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι, το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να ακούγεται και κλεισίες στους περισσότερους, αλλά πραγματικά, παιδιά, στο μπάσκετ είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο απαιτητικό το πρόγραμμα, που δεν. Το μόνο που σε κάνει το προηγούμενο παιχνίδι είναι να σου αφήνει ένα συνέστημα. Δηλαδή, χάνεις το Χολαργό. Πας στην προπόνηση την επομένη ή τη μεθ επομένη, ωραία, και ρε παιδί μου έχεις μια ξυνήλα, έχεις έναν εκνευρισμό. Ένα εντάξει. Γιατί. Κερδίζεις την Αντέρα όπως κερδίζεις και πας με ένα χαμόγελο την επομένη στην προπόνηση για την πρώτη μας με την ΑΕΚ. Αυτό μένει μόνο, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά, είναι πολύ απαιτητικά και μέχρι μέσα Ιανουαρίου ουσιαστικά, κάπου εκεί, τέλειο Ιανουαρίου, δηλαδή το πρώτο μισό του σεζόν έχει παιχνίδια ανά τρεις μέρες. Οπότε το να μένεις σε καλά ή άσχημα αποτελέσματα, δεν έχεις την πολυτέλεια να το κάνεις. Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί μπορεί να ακολουθεί ταξίδι, μπορεί να ακολουθεί άλλο παιχνίδι πιο απαιτητικό. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει με την Κίμη το Σάββατο και με τη Φριμπούργκ την Τετάρτη. Και μετά πάει για μια εβδομάδα που έχει να πάει στη Λίμνο να παίξει με τον Ήφαιστο. Έχει μετά να πάει να παίξει στην Τενερίφη. Ωραία. Μετά τη Λίμνο. Ναι. Παίζει σε δυο νησιά από τη μία άκρη της Μεσογείου στον Ατλαντικό. Πώς του κάθεται πάντα στην Τενερίφη μετά από εκτός. Ωραία. Και πέρυσι έτσι ήταν. Λοιπόν, και μετά παίζει με τον Άρη. Ναι. Δηλαδή, στο Παλατάκι. Το πρόγραμμα είναι συνεχόμενο και απαιτητικό. Απλά κάποιες φορές είναι λίγο πιο βατό από άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, τώρα ας πούμε που του έρχεται η Όπαβα, η Κίμη και η Φριμπούργκ. Έτσι, την Κίμη δεν έχει συνέδρα του. Οπότε η λογική λέει ότι ο σοβαρός και normal ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει τρεις νίκες. Ναι. Την έκανε τη μία. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ διαφορετική. Γιατί έπρεπε να αλλάξει η ψυχολογία του για να κερδίσει την Αντέρ και την ΑΕΚ. Τις κέρδισε και τις δύο σε παιχνίδια που κρίθηκαν στο τέλος. Okay. ΑΕΚ είναι με την Κίμη, με ενημερώνει ένας φίλος. Καλά κάνει και με ενημερώνει. Γιατί νομίζω ήταν 4 πατέρα του. Οπότε λοιπόν, τα σερί που μπορείς να κάνεις μπορεί να στούν και αντιδικά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορείς να μένεις. Έτσι. Απλά επειδή εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει ένα ρόστερ αρκετά ποιοτικό για το επίπεδο του και αρκετά γεμάτο για το δικό του επίπεδο, έτσι, για μια ομάδα η οποία θέλει να βγει τρίτη, ας πούμε, στην Ελλάδα και να προχωρήσει όσο μπορεί παρακάτω στο Champions League. Ας πούμε, για μένα δεν είναι τυχαίο ότι έχει κάνει τρεις νίκες ο ΠΑΟΚ αυτές τις 10 μέρες που είναι όλοι μαζί. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δηλαδή, τις πρώτες μέρες της σεζόν που έφτασε, ας πούμε, τέλη Οκτωβρίου, που είχε όλους τους παίχτες του. Τους διαθέσιμους, έκανε τρεις νίκες. Ναι. Πέρσι, αν θυμάσαι καλά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς, από ατυχίες, από αλλαγές, από όλα αυτά. Και όταν πια ήταν πλήρες και υγιείς,
Τους πήρε όλους ο ναι, Παραμάζωμα. Ναι, στο εκείνο το σερί. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι θα πάρει Παραμάζωμα κόσμο από Νοέμβριο μήνα. Έτσι. Και ούτε ξαφνικά σβήστηκαν όλες οι δυναμίες. Ναι, εννοείται. Απλά, ας πούμε δες, στα δυο παιχνίδια τώρα και με την ΑΕΚ και χθες, ο Αθηναίου ήταν καθοριστικός. Ο Αθηναίου έλειπε σε όλη την προετοιμασία. Ναι. Έλειπε. Έλειψε σε όλη την προετοιμασία. Ναι, και σε σεζόν. Ο Γκος που τραυματίστηκε στο τελευταίο μάτς εκεί στην Τουρκία, από τη στιγμή που έχει επιστρέψει, είναι σαν να μην έλειψε ποτέ. Δηλαδή, χθες ο Γκος έβαλε 18 πόντους και εγώ το πήρα χαμπάρι όταν είδα το φίλο στα δική στο τέλος. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε βάλει 18 πόντους. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ο Γκος για μένα είναι παίχτης παραπάνω επίπεδο από του ΠΑΟΚ. Λέω εγώ. Έτσι. Έχει τρομερή ποιότητα. Ακόμα και σε αυτήν την ηλικία. Ο Γκος ακόμα και στα 36 του, ναι. Ας πούμε, ο Χάτσερ είναι ένα πρόβλημα. Ναι, δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό. Ο Χάτσερ όμως από την άλλη, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πολύ καταλάβει ο κόσμος. Ο Χάτσερ έφαγε τρομερή επιβάρηση στην προετοιμασία. Γιατί έλειπε ο Αθηναίου, έλειπε ο Γκος. Ο Χάτσερ και ο Κόνιας αναθήμου φάγανε όλο το κουπί το καλοκαίρι. Έτσι. Και ρε παιδιά, μπορεί να τους βγαίνει και τώρα. Επίσης, μπορεί να έχει και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς θα βρεθεί τρόπο συνεργασία ανάμεσα στα Αθηναίου, Γκος και Χάτσερ, αυτό που λέγαμε και στην αρχή του καλοκαιριού. Μπορεί ο Χάτσερ ακόμα να θέλει χρόνο για να καταλάβει το πώς θα γίνει λειτουργικός. Δεν είναι. Γιατί ο Χάτσερ ξεκίνησε στην προετοιμασία έχοντας αυτό την μπάλα στα χέρια του. Όταν τραυματίστηκε ο Γκος και μπήκε ο Αθηναίου, ο Παπαθεοδόρου προσπάθησε να τον κάνει αντιγκός ουσιαστικά σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή να του πάρει την μπάλα από τα χέρια και να παίζει αυτό πιο πολύ στα πλάγια, και μετά γύρισε ο Γκος. Πάλι αλλάζει δηλαδή ο ρόλος. Δεν είναι οι παίχτες, ξέρετε, κομπιούτερ. Ναι. Έτσι. Θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστούν σε καταστάσεις και όλα αυτά. Έτσι. Γι' αυτό το αναφέρω. Και ήταν για μένα χθες πολύ καλός και ο Μορέιρα. Που, εντάξει, νομίζω ότι με ομάδες τέτοιου επίπεδου ο Μορέιρα μπορεί και να ξεχωρίζει. Γιατί έχει ένα πράγμα το οποίο δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα σε ψηλό πλέον. Μπορεί να είναι αργός. Μπορεί στην άμυνα πολλές φορές να είναι τρύπα. Συμφωνώ. Αλλά έχει πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολο. Και όταν έχει πολύ καλή επαφή με το καλάθι, έχει πολύ καλή επαφή και με πλάτη και με πρόσωπο. Μπορεί να μην είναι ο ψηλός που θα κάνει το pick and roll, θα ορμήσει, θα του πετάξει την μπάλα στο ταμπλό και θα την καρφώσει. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος ξέρει να πάρει την μπάλα και με πλάτη και με πρόσωπο και να τη τελειώσει. Να τη βάλει στο καλάθι. Μπορεί να μην είναι εξαιρετικός δημιουργός, αν και χθες έδωσε και μια-δυο assist. Δηλαδή στην απέναντι γωνία να βρει το τρίποντο. Αλλά δείχνει καλά πράγματα, τουλάχιστον το θετικό κομμάτι. Το αμυντικό δεν ξέρω κατά πόσο βελτιώνεται για τον Μορέιρα, αλλά γι' αυτό και τον Γκάρετ ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες χάλασε το ρυθμό της Όπαβα με τον Γκάρετ, τον Μαργαρίτη και τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς, ο οποίος μπορεί χθες να μην είχε πάλι 5 τρίποτα και 18 πόντους, αλλά έκανε πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Mm-hmm. Εντάξει. Έφτασε στο 2-3, πήρε και μια νίκη με μεγάλη διαφορά εκτός έδρας που και αυτό κάτι λέει, κάτι δίνει όσον αφορά την ψυχολογία. Και να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Αν συνεχίσει και με την Κίμη με νίκη και με νίκη με τη Φριμπούργ, μετά πάει και με καλή ψυχολογία και με σερί για την άλλη απαιτητική εβδομάδα. Αυτό που έλεγες πριν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, ναι, ότι φέτος και ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας και η ΑΕΚ, εκτός από το ότι εκτός έδρας θα έχουν απώλειες αρκετές, που ήδη έχουν όλοι από μία, είτε εντός. Ναι. Δηλαδή ο Προμηθέας έχει χάσει από τον Περιστέρι στην έδρα του. Κάτι που νομίζω ότι πέρσι με ένα παιχνίδι την εβδομάδα δεν θα το κάνει. Η ΑΕΚ έχει χάσει στο Περιστέρι την πρώτη αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ έχει χάσει από το Χολαργό. Δηλαδή οι τρεις ομάδες που παίζουν στο Champions League έχουν ήδη μια όχι απώλεια εκτός προγράμματος, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει εκτός προγράμματος απώλεια, αλλά έχουν μια ήττα που φέρνει γκρίνια, να το πω έτσι. Ωραία. Λέγεται μάλλον ότι μπορεί φέτος αυτές οι ομάδες να έχουν και μια ήττα εκτός προγράμματος και εντός έδρας. Ας μην την κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα το Σάββατο την Κίμη. Σε καλή κατάσταση είναι. Έχει την ευκαιρία να συνεχίσει με νίκη. Την Κίμη την οποία μπορεί να τη βρει μπροστά του και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Έτσι, γιατί είναι ΠΑΟΚ, Κίμη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Πού ήταν η κλήρωση? Δεν ξέρουμε ακόμα. 6 ώρα αυτό το παιχνίδι. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για αυτό το μάτς, έτσι, για το ΠΑΟΚ Κίμη το Σάββατο. Και 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανετολικός, αγάπη Γαβριλίδου. FM κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανετολικός την Κυριακή στις 5 και 4. Κάτι πήγαινε να με ρωτήσει πριν, αλλά έχουμε φτάσει 9.30. Για την κλήρωση. Okay. Λοιπόν. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε νομίζω και με Ραφαήλ να μας πει λίγο τα του βόλεϊ. Και με πολλά περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής. ΠΑΟΚ και Κωνσταντίνα συνεχίζουν μέχρι και τις 2. Εναλλακτικό team. Αγάπη Καρολίου, φυσικά εδώ πρώτο όνομα στη Μαρκίζα. Εμείς εντάξει, εδώ βοηθάμε, ρε παιδί μου. Εσύ είσαι εμπειρία, εσύ είσαι πρώτος. Ναι, οκ.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο καλός φίλος και συνάδελφος Ραφαήλ Γκαϊδατζής, ο οποίος έφαγε το όνομα της ομάδας, την έκανε απλά Φραγκφούρτη. Φίλε, το έχω. Για να ξεμπερδεύει. United Volleys Frankfurt. Ε, ναι, ρε φίλε, Ραφαήλ, τι γίνεται. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλησπέρα, Ράφα. Τα είχαμε πει, νομίζω, ότι τρεις αντίπαλοι και τρεις με ονόματα πολύ περίεργα. Ήταν η Καζινμπάρτσικα, ήταν η BBSK η Κωνσταντινούπολης, τώρα τρία ονόματα, μία ομάδα. Εντάξει, τις πάμε, τι να κάνουμε. Εντάξει, μία πολύ μια ομάδα, ναι. Ναι, άμπραβο, άμπραβο, ναι. Κρατάμε το Φραγκφούρτη. Κρατάμε το Φραγκφούρτη, ναι. Ξεκάθαρα. Good volleys, ρε φίλε. Πώς την ναι. United Volleys. United Volleys, ρε φίλε. Είναι αυτό που έλεγε χθες ο Σταύρος, να βγάλουμε τον Φιλίπποφ και να το ρωτήσουμε στον αέρα. Πώς για ποιο λόγο παίζετε με αυτές τις ομάδες, με αυτά τα ονόματα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Ραφαήλ, τι ομάδα είναι αυτή τώρα, για πες μας λίγο. Τι γίνεται σήμερα, λοιπόν, τι να περιμένουμε. Είναι μια ομάδα η οποία πρόσφατα έχει εμφανιστεί στον χάρτη του γερμανικού βόλεϊ, γιατί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ήταν με διαφορετικό όνομα και σε διαφορετική πόλη, αλλά έχει καταφέρει και τα τρία τελευταία χρόνια να βγει στη τρίτη θέση του γερμανικού πρωταθλήματος, να είναι και στα ημιτελικά του κυπέλου Γερμανίας. Έχει και μια σταθερή πορεία στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι είναι πρόκληση και για αυτούς, γιατί πρώτη φορά συμμετέχουν στο Champions League. Φτάνουν τόσο κοντά στους ομίλους. Γνωρίζουν φυσικά ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια αρκετά δυναμική ομάδα και θα έχουν δύσκολο έργο, αλλά δεν πάβει να θέλουν να πάρουν αυτή την πρόκληση και να κάνουν την έκπληξη. Ραφαήλ, η ομάδα είναι καλά, και όταν λέω είναι καλά, το ερώτημα έχει να κάνει κυρίως για τον Σαφράνοβιτς. Όχι για το πώς είναι ψυχολογικά. Προφανώς μετά την πρόκληση, τις δύο προκρίσεις. Είναι έτοιμη και νομίζω ότι είναι και μεγάλος στόχος ο Όμηρος Τσαμπιόζλικαλος. Αφράνοβιτς είναι οκ. Θα παίξει, είναι διαθέσιμος. Κράτησε και ο Στάνκου κλειστά τα χαρτιά του και το έκανε επίτηδες, γιατί οι Γερμανοί υπολογίζουν πάρα πολύ στον Σαφράνοβιτς. Αλλά νομίζω ότι ο Ισραηλινός μας έδειξε και στην Τουρκία μέσα ότι ακόμα και αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα είναι έτοιμος πάντα να βοηθήσει. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι είναι στην ευχέρεια του Στάνκου και του ιατρικού team και φυσικά ό,τι πει και ο Ισραηλινός για το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Mm-hmm. Ωραία. Τη συγκεκριμένη ομάδα, Ραφαήλ, θεωρείς και εσύ αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο ποιοτικός, πιο γεμάτος? Είναι κάπως έτσι η κατάσταση για αυτά τα παιχνίδια? Ναι. Στη δεδομένη στιγμή, βέβαια, που βρισκόμαστε, ο ΠΑΟΚ, επειδή βρίσκεται σε ένα επίπεδο ακόμα, ας το πούμε, προετοιμασίας, γιατί οι παίχτες μέσα από τα επίσημα παιχνίδια θέλουν να γνωριστούν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν την έβρισκε Ιανουάριο-Φεβρουάριο, θα την είχε εύκολα, που λέμε. Αλλά τώρα νομίζω ότι και πάλι είναι μια ομάδα που δύσκολα πιστεύω ότι θα μπορέσει να δυσκολέψει τον ΠΑΟΚ, να του βάλει δηλαδή κάποιο εμπόδιο, τουλάχιστον εδώ μέσα. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε αρκετά σημεία, τα οποία αν τα εκμεταλλευτεί και δεν εμφανίσει πάλι αυτά τα νεκρά διαστήματα που είχε και με την BBSK, δηλαδή να προηγηθεί 2-0 και αντί να καθαρίσει μετά το μάτς να το κάνει θρίλερ, εύκολα θα πάρει την νίκη σήμερα. Mm-hmm. Μάλιστα. Καλά, βέβαια, επειδή πάω και σε γενικότερα, Ραφαήλ, όπως ξέρεις πολύ καλά. Εννοείται, γι' αυτό λέμε, ναι, όλα τα περιμένουμε. Όλα τα περιμένουμε, ναι. Okay. Μπορεί να αποκλείσει τη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης να τη βρει μπροστά στον όμιλο και μετά να αποκλειστεί από την United Volleys. Okay. Εντάξει, όλα γίνονται. Ναι. Οπότε λοιπόν, σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι. 6.30 ώρα, ναι. 6,5 περιμένουν ώρα. Κόσμο από από το ΤΑΠΑΟ και από τον Άρη και ο Στάνκου έκανε κάλεσμα. Νομίζω θα έχει. Θα έχει την εικόνα που είχε και με τους Τούρκους, νομίζω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εντωμεταξύ, το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι οι Γερμανοί, έτσι λίγο που έχουμε μιλήσει με κάποιους συναδέρφους, όχι τόσο ότι φοβούνται το σημερινό μάτς από άποψη κόσμου, γιατί ξέρουν ο κόσμος του δικεφάλου τι ατμόσφαιρα δημιουργούν, φοβούνται πολύ τη ρεβάνς. Γιατί τα εισιτήρια έχουν ήδη τεθεί στην κυκλοφορία στη Γερμανία από την προηγούμενη εβδομάδα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και υπάρχει πολύ ενεργό σύνδεσμο στη Φραγκφούρτη. Ακριβώς, γι' αυτό. Και εκείνοι φοβούνται περισσότερο τη ρεβάνς, όχι σήμερα. Ναι. Ναι. Ωραίο. Ωραίο. Μάλιστα. Αυτοί που παίζουν σε εκείνη τη Φράπορτ Αρίνα, όχι, εκεί είναι μόνο για μπάσκετ. Ναι, α, εκεί παίζουνε. Ναι. Με τις χρωματιστές καρέκλες. Ναι. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι η έδρα. Ας πρόβλημα θα το κήπεδο εκείνη τη μέρα, εντάξει. Είναι και, ναι, είναι ωραίο γήπεδο βολικό. Νομίζω 5.000 πρέπει να χωράει κάπου τόσο. Ναι. Ναι, κάπου τόσο είναι, από όσο το θυμάμαι. Ναι. Μάλιστα. Οπότε. Έλα, οπότε. Σταματήτω, νόμιζα σε έκοψα. Όχι, νόμιζα θα συμπληρώσω, συγγνώμη. Ναι. Α, να πούμε και 3 ώρα το πόλο με το όμιλο. Να πούμε, ναι, το πόλο. Ναι, το όμιλο φίλων θαλάσσης ΠΑΟΚΣΙΣ 3 στο Ποσειδόνιο. Είναι τέταρτη αγωνιστική της Α1. Πρώτη χρονιά που θα υπάρχει έτσι ένα, ας το πούμε, τοπικό παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης μετά από αρκετά χρόνια, γι' αυτό και γίνεται και στο Ποσειδόνιο. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη οπωσδήποτε, γιατί έχει 3 ήττες και άρα πρέπει να
ξεσπάσει από σήμερα για να αρχίσει έτσι ένα ντεμαράζ. Θα το βρουν το δρόμο στα παιδιά, Ραφαήλ. Θα το βρούνε. Θα το βρούνε. Σωστό, θα το βρούνε. Λοιπόν, θα το βρούνε σε κάποια στιγμή. Να σε, θα το βρούνε σίγουρα. Να σε καλά, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι, φίλε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν προσγειωθεί στην ιδυλιακή Βουδαπέστη. Οπότε ας κάνουμε την επικοινωνία με τον συνάδελφο για να μας πει τα της προσγείωσης και με το στέργιο ότι θα φτάσανε. Στέργιο θα έχουμε, ωραία. Γιατί πιστεύω ο Σταύρος θα είναι στη διαδικασία να ψάξει βαλίτσες και όλα αυτά. Μια μισή ώρα ήταν η πτήση. Ναι. Είδες. Πιο λίγο από δύο που έλεγα εγώ ότι είναι πάνω κάτω. Τούρμπο το πλάνο. Φτάσανε κατευθείαν όμως. Μια μισή ώρα. Θα ρωτήσουμε τι ώρα ξεκίνησαν τελικά. Εντάξει, σου λέω. Εκεί πέρα μέσα είναι. Δεν είναι και πολύ μακριά. Λοιπόν. Σε λίγο θα έχουμε τον το Στέργιο. Τον έχουμε τώρα το Στέργιο. Στέργιο, Αναστασιάδη, τι γίνεται, ρε φίλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πω, από την μέσα στην πόλη κατευθείαν μπήκατε. Δεν σα άκουσα, έχει φασαρία. Μέσα στην πόλη κατευθείαν, λέω, μπήκατε. Όχι, όχι, έχει φασαρία στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο. Μάλιστα. Είχαμε ένα ερωτηματικό εδώ με την αγάπη. Πόσο διαρκεί η πτήση. Και εγώ έλεγα ότι είναι μια μισή με δύο ώρε τόσο πάνω κάτω. Μια μισή ώρα. Μια ώρα και 20 λεπτά. Σούπερ, σούπερ. Το πάτησε λίγο λίγο. Ναι. Μια χαρά. Εντάξει, όχι, για την πτήση δεν έχουμε να πούμε κάτι. Ήλιο βρήκε εδώ η ομάδα και εμείς. Ωραία. Εντάξει, λίγο με τρομοκράτησαν κάποιοι συνάδελφοι ότι εκεί 4 βαθμούς και 5 και 6. Αλλά έχει ήλιο τουλάχιστον 15 βαθμούς. 20 δεν νομίζω, αλλά 15 βαθμούς και ηλιοφάνεια συνάντησε ο ΠΑΟΚ στην Βουδαπέστη. Δεν είχε υποδοχή, δηλαδή να έχει 5-10 ξέρω εγώ φίλους του ΠΑΟΚ. Είχε ορισμένους περίεργους συλλέκτες αυτογράφων. Αυτή ρε φίλε, αυτή υπάρχουν σχεδόν παντού, ε. Αυτή ναι, αυτή ναι. Είναι φοβερό. Είναι μια παρέα, τώρα τους βλέπω 5 ατόμων, ένας φοράει και φανέλα της Εθνικής Ουκρανίας, είναι αυτό. Νομίζω ναι. Ναι. Οπότε είχε μια κουβέντα και με το στάφο. Εντάξει. Μήπως έχει, μήπως έχει και τίποτα, μήπως έχει και τίποτα μπικαλαμίδες της Εθνικής Ουκρανίας. Α, ναι. Βλέπουμε και τη φωτογραφία στο Focus 4. Μάλιστα, οκ. Ωραία. Τώρα εντόπισαν και τον Κάνιας και είναι έτοιμοι να τον ορμήξουν. Μάλιστα. Εντάξει, οργανωμένοι όμως, δηλαδή τα βιβλία που έχουν τα ντοσιέ, φωτογραφίες. Εδώ ρε φίλε ξέρουν πότε έρχεται η πτήση τώρα, τι να λέμε, δεν θα έχουν τα βιβλία και τα ντοσιέ έτοιμα. Τι λέει, οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Μάλιστα. Ωραία. Πατριμόνιο εδώ στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Πραγματικά. Το ακούμε, ναι. Γάμο έχει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά. 7 και 4 παιδιά είναι ο Λουτσέσκου. Ωραία. Οπότε από τις 7 και μετά φαντάζομαι θα τον ακούσουμε ζωντανά. Θα είμαστε εκεί. Και εγώ και ο Σταύρος ο Κόλκας. 8 η ώρα είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Γκρουπάμα Αρένα. Θα γίνει ο αγώνας. Οπότε οτιδήποτε μάθουμε για εισιτήρια, κόσμο, θα ακούσουμε φυσικά το Λουτσέσκου ζωντανά. Mm-hmm. Θα τα πούμε αργότερα. Τώρα κάτι άλλο από εδώ ωραία. Δεν έχει να προσθέσει, ωραία. Νομίζω. Ωραία, Στέργιο, ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Είναι γάμο, ο χαμός ο ίδιος. Πρέπει να ήταν το χειρότερο σημείο για να πάει να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά. Συνήθως και πανηγύρι γίνεται και στα ταξί όταν έχει. Τι, δεν θα σταματήσει να κορνάρουν, ρε φίλε. Ναι, και το είμαι σίγουρος το ποιος τον φώναξε. Είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε φτάσαμε τα παιδιά. Okay. Μέσα στην ημέρα φυσικά πολλά περισσότερα. Θα έχει περισσότερα, έτσι είναι. Και με την συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου στις 7 και 4. Ναι. Και η προπόνηση στις 8 θα έχουμε αρκετά από εκεί. Λίγο πιο μετά και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 νομίζω θα έχουμε ενημέρωση και για όλα όσα θα είπε ο προπονητής της Βίντι, ο Παρτιζάνος προπονητής της Βίντι, ο δεν θυμάμαι το μικρό Νίκολιτς. Μάρκο νομίζω. Μάρκο, ναι, οκ. Ναι. Okay. Θα έχουμε εικόνα και από εκεί, από τις δηλώσεις των Ούγγρων, γιατί είπαμε ότι και για αυτούς το παιχνίδι έχει τη σημασία του. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κλείνουμε. Καλή μου φίλη Αναστασία, για πες 5 από το 1 μέχρι το 43. Το 2 λοιπόν, το 5 ευτυχώς κοιτώντας εσένα. Ναι, ναι, εμένα, πιο ψηλά. Ευγενική. Το 13, 2, 5, 13. Τι σκέψη, 30, ναι. 2, 5, 13, 30. Το 42 κλείσαμε. 5, ευχαριστούμε, ναι, πολύ. 5, είπαμε 2, 5, 13, 30 και 42. Λοιπόν, οι νικητέ για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Πανετολικός. Βαγιόπουλος Βασίλης, το κινητό τελειώνει σε 4.27. Ιωαννίδης Δημήτρης, κάτσε γιατί κάνει refresh. Ιωαννίδης Δημήτρης, το κινητό τελειώνει σε 4.42. Ζαφυροπούλου Μαρία, το τηλέφωνο τελειώνει σε 4.47. Πασάκαλης Γεώργιος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 5.14 και ο Αριστίδης Διαβάτης,
Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 991. Διαβάτης, Πασάκαλη, Ζαφυροπούλου, Ιωαννίδης και Βαγιόπουλος, οι πέντε νικητέ για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Πανετολικός. 5 και 4 θα έχουν μια επικοινωνία από τη Μαριλής για να δώσουν τα στοιχεία τους και να πάρουν τα εισιτήρια και να πάνε να δουν το ΠΑΟΚ Πανετολικός την Πέμπτη, καλά, την Κυριακή. Ίσως να έχουμε και αύριο. Θα μας πει η Μαριλής. Ναι, είναι πιθανό. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί Βασιλιάς με καλεσμένο από ό,τι είδα. Γιατί ο Σταύρος Κόλκας λείπει. Ναι. Νομίζω θα έχει πάρα πολλά να πει και σήμερα, να δώσει τις προτάσεις στο λαό για να κερδίσετε. Είναι η μέρα της Champions League, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η μέρα του Βασιλιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Βασιλιά, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ο Σταύρος Κόλκας και ο Στέλιος Ανασιάδης με ανταποκρίσεις από την Ουγγαρία. Αργότερα, 7 και 4, η συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου και η προπόνηση του ΠΑΟΚ 8. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού ξανά αύριο εδώ στις 12 με ΠΑΟΚ 24. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.